Εντάξει, είναι πολύ γενικός ο όρος του συστήματος, το οποίο είσαι όχι, μέσα και εσύ και εγώ σύστημα. Και όλοι μας. Σημαίνει ναι, εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο. Μπράβο. Το ότι είμαστε λοιπόν στο καπιταλιστικό σύστημα, στο οποίο μετέχει με όλους τους τρόπους, με τις απόψεις σου και εσύ τις διαφορετικές και εγώ με τις διαφορετικές, αυτό δεν σημαίνει ότι υπηρετούμε το σύστημα, λειτουργούμε μέσα στο σύστημα. Το αν υποστηρίζουμε την αναπαραγωγή του συστήματος ή έχουμε διαφορετικές προτάσεις είναι άλλο θέμα. Οπότε τα γενικόλεγα που είναι και αφοριστικά, ότι ξέρεις όλοι οι άλλοι υπηρετούν το σύστημα ενώ ξέρεις εγώ είμαι αντισυστημικός, αυτό είναι γενικός αφορισμός που θολώνει τα πράγματα. Η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος μιλήσουμε... Όχι, δεν με μπλέξεις με την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος τώρα, να κάνουμε ανάλυση. Μα δεν είπα, δεν αναφέρθηκα εγώ στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αναφέρθηκα σε αυτό που είπε εσύ, κύριε Συνδικάκη. Δεν είπα εγώ. Τον βάλατε στο χρονοτούλαπο. Μα τι είπατε τώρα, μα τι λες τώρα. Άλλο πράγμα λέμε εδώ, άλλο λες εσύ. Άλλο πράγμα είπα. Άλλο πράγμα είπα. Λοιπόν, και επειδή θα πάρει ο Γιώργος να μιλήσει τελευταίος, να πω αυτό που δεν είπα στην αρχή. Ο Γιώργος να μιλήσει τελευταίος. Ότι πράγμα... Το επίδομα ανεργίας επεκτάθηκε μέχρι και τώρα και θα επεκταθεί και για όσους δεν προσληφθούν από τα ξενοδοχεία μέχρι και Σεπτέμβριο και θα δούμε πώς γίνεται. Βάλτε αυτό. Νοταλία. Μιλάμε βέβαια, για να μην παρεξηγούμαστε, εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι η λύση. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα επίδομα για να έχει ο άνθρωπος τα προστοζήν. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος που είναι στο επίδομα ανεργίας. Βεβαίως κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορεί άμεσα να δώσει το κράτος. Από εκεί και πέρα αποτιμούμε την κατάσταση, βλέπουμε τα ξενοδοχεία που ανοίγουν και βλέπουμε πώς δουλεύουμε. Το πρώτο εργαλείο πάντως που είναι στη διάθεση είναι το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο θα είμαστε από πάνω να δούμε πώς λειτουργεί. Διότι αυτή η οριζόντια μείωση, καταρχάς όλων το μισθό 20%, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά πλέον αποδεκτό. Και η ασάφεια, η αβεβαιότητα για το μέλλον τους, χωρίς καμία, αν θέλετε, εξασφάλιση για την επόμενη μέρα, φανταστείτε, καταλαβαίνουν όλοι μας αυτή την αβεβαιότητα η οποία διέπει την καθημερινότητά τους. Υπήρχε ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος, ο οποίος τώρα όχι απλά ρηγματώνεται, αλλά ανατρέπεται άρδιν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εμείς με το πρόγραμμά μας, το τεκμηριωμένο και το κοστολογημένο πλέον, το Men Morphe 2, αναφερόμαστε στον τουρισμό με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Έχουμε λοιπόν έγκαιρα προβλέψεις γύρω από αυτό. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Σενετάκη γύρω από τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει. Όλα βέβαια δράζονται σε μια δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Θέλω να τονίσω στους τηλεθεατές μας, φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν είχαμε αυτό το φαινόμενο της υγειονομικής κρίσης και μετέπειτα οικονομικής το 2015. Με μια χώρα χρεοκοπημένη, με μια χώρα στο ναδύρ. Ερείπιο, η οποία δεν μπορούσε καν να πληρώσει τις υποχρεώσεις της τρέχουσας της. Το λέει προφανώς επειδή είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο κ. Μαμουλάκης. Ναι, το 2014-2015 μας παραδώσατε μια χώρα ερείπιο, όχι μόνο ουσιαστικά. Το 9 είσαι τα ελλείμματα, κύριε Μαμουλάκη. 200 εκατομμύρια στο ταμείο, κύριε Κυκέρογλου, είχαμε τον Γενάρη του 2015 και αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια. Η πρώτη κυβέρνηση στην μεταπολιτική ιστορία που άφησε κάτι πίσω σε σχέση με τους προηγούμενους. Λοιπόν, απλώς το 10 Απριλίου ήταν και τα δύο μαζί. Έχουμε τις εξαιρέσεις και τα προβλήματα από τα μέχρι τώρα επιδόματα. Χαίρομαι που δύο μήνες μετά που κατέθεσα την πρώτη ερώτηση, και η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, είπαν ότι υπάρχει μια σειρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές που δυστυχώς έχουν μείνει εκτός καν. Αυτή η επισήμαση με ερώτηση είναι πριν 2,5 μήνες, να ξέρετε. Στην αρχή της κρίσης, όταν ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα. Σήμερα βγήκε μια κία από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, κοινή υπουργική απόφαση, που προβλέπει τι γίνεται με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Είναι διάτρητη. Καταρχήν, κατήργησε το δικαίωμα των ξενοδοχοϋπαλλήλων να επαναπροσλαμβάνουν την επόμενη χρονιά κατά προτεραιότητα. Τους αφήνει στον αέρα. Το δεύτερο, αφήνει έξω από το επίδομα ανθρώπους που εργάζονται με λαστικές σχέσεις εργασίας. Δυστυχώς, έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία καταβολής του επιδόματος, αυτό το οποίο σας επισήμαναν. Ελπίζω να καλυφθεί τώρα με την αναδρομική ισχύ. Γιατί, τι πρέπει να γίνει, να προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί από τα ξενοδοχεία και να απολυθούν ταυτόχρονα, προκειμένου να είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας αρχίζει και τελειώνει με τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο του τουρισμού. Πώς γίνεται με fast track διαδικασίες. Μισό λεπτό όμως, κύριε Συνδικάκη, για να κάνω και μια ερώτηση. Αν δεν στηριχθούν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού, πώς θα ανοίξουν, ερώτημα. Ακούστε να σας πω.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ψεύτο δίλημα που τίθεται κυρίως από τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, θα έλεγα. Και ξέρετε γιατί? Διότι 10 χρόνια τώρα ο τουρισμός αναδείχθηκε ως η χρυσή ευκαιρία της χώρας. Είναι ο κλάδος που δεν υπέστη κρίση. Λοιπόν, έβγαλαν δισεκατομμύρια επιχειρηματικοί όμιλοι, τα επένδυσαν σε νέες δραστηριότητες, έκανε επεκτάσεις των επιχειρήσεών τους. Μεταξύ μας όμως είμαστε εντελώς καθαροί, μηδέν κρούσματα στην Κρήτη. Πέρα από αυτό, χώρες όπως η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, στην αρχή της κρίσης δώσανε οριζοντίως σε όλο τον κόσμο, στο κάθε αφημί, χρήματα. Ζήσε και στην εξέλιξη θα δούμε, μέχρι να βγει η οικία και η κάθε οικία. Μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε όλους τους εργαζόμενους φέτος και να εργαστούν και μάλιστα πιέζομαι, αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά και ομαλά, να επεκταθεί η περίοδος προς τα πίσω, να πάει δηλαδή και μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πολύ πιθανό να γίνει. Αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα, εξαρτάται βέβαια από αστάθμιους παράγοντες όπως ο κορονοϊός και να πούμε και άλλους αστάθμιους παράγοντες, κύριε Δασκαλάκη, όπως είναι η Τουρκία. Ξέρουμε τι θα συμβεί. Άρα λοιπόν, ως κράτος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους και επίσης ως επιχειρηματίας, θα έλεγα, θα κάνω την προκειώση ως οικονομολόγος. Δώσε μου, κύριε κράτος, ένα δάνειο για 10 χρόνια με 0,5% για να δώσω 200 ευρώ στον κάθε υπάλληλό μου για μέχρι 1η Απριλίου του χρόνου. Πέρα από το βοήθημα που θα πάρει από το κράτος, να πάρει και από τον κάθε επιχειρηματία. Έχουμε τα ρίσκα μας, έχουμε τα σύμβα, έχουμε και τα πλήν μας. Βοήθησε τους. Τα επιτόκια είναι αρνητικά στη Βόρεια Ευρώπη. Εμείς εδώ πέρα έχουμε 6% στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη. Δώσε μου λοιπόν ένα δάνειο μακροχρόνιο 10 χρόνια να δώσω 200 ευρώ στον κάθε άνθρωπο για ακόμη 8 μήνες.